Η Black Friday πλησιάζει και όπως κάθε χρόνο τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα προετοιμάζονται για μεγάλες εκπτώσεις. Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα είναι έτοιμη. Όπως ξέρετε, είμαστε μία από τις πιο, χωρίς να θέλω να υπονοώ κάτι ιδιαίτερο, μία από τις καλύτερες αγορές της Πελοποννήσου, με πολλή πληθώρα καταστημάτων και ποιοτικά καταστήματα και σε επίπεδο εμπορευμάτων, και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε αυτή την ημέρα, η οποία είναι μια ημέρα η οποία μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές αλλά και οι συνάδελφοι στο να προσφέρουν ποιοτικά και ποσοτικά εμπορεύματα στους καταναλωτές. Εκείνο που θέλουμε εμείς, φυσικά, και να συμμετέχουν και η δική μας η τοπική αγορά, οι συνάδελφοί μας, τους οποίους τους προτρέπουμε να κάνουν και μεγάλες εκπτώσεις για να είμαστε στο κλίμα της ημέρας. Είναι ένα ξενόφερτο, όπως σας είπα, έθιμο. Το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ κάποιες πολυεθνικές και πάνω σε αυτό πατάν και κάποιες κάνουν λίγο πλασματικές εκπτώσεις. Μεγάλο στοίχημα των καταστημάτων να μπορέσει ο κόσμος να ψωνίσει ώστε να κινηθεί η αγορά και να βελτιωθεί ο τζίρος των επιχειρηματιών έστω και για λίγες ημέρες, προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν ένα μέρος των υπέρογκων λογαριασμών που τους πνίγουν. Γενικά δεν βιώνουμε και τις καλύτερες ημέρες της επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα όλο αυτό το διάστημα είναι σε μια αναμονή, σε μια δυσκολία. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως ότι εφόσον υπάρξουν και θα υπάρχουν καλές εκπτώσεις σε πληθώρα εμπορευμάτων, θα υπάρξει μια σχετική κίνηση. Πρέπει ο κόσμος και ο καταναλωτής, σαν καταναλωτής, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να έχει κάνει την έρευνα αγοράς, να έχει δει πόσο έχει αυτό το αντικείμενο, το αγαθό που θέλει, πριν την Black Friday, γιατί εκείνη την ημέρα εντέχνως προχωρούν, λίγες μέρες μάλλον πριν, έντεχνα σηκώνουν τις τιμές για να κάνουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Από 25 έως 28 Νοεμβρίου έχουν ανακοινωθεί μεγάλες προσφορές στα εμπορικά και ηλεκτρονικά καταστήματα της χώρας. Πολλοί μάλιστα τις έχουν ήδη εφαρμόσει, παρατείνοντας το διάστημα σε δεκαήμερο προσφορών, και καλούν τον κόσμο να κάνει έρευνα αγοράς, να ψάξει καλά αυτό που θέλει και να συγκρίνει τις τιμές και στα μικρότερα καταστήματα.